Ξεπεράστηκαν τα εμπόδια και προχώρα κανονικά το έργο της παράκαμψης των τοπολίων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Χθες, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε και τεχνικό δελτίο 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που θα διατεθεί για τη βελτίωση του οδικού άξονα από την παράκαμψη του Έλους έως το Ελαφωνήσι. Ήθελαμε να έρθουμε δύο βασικά θέματα. Το ένα ήταν το νερό ίδρευσης που περνά μέσα από κομμάτια του έργου, αλλά ιδρεύει οικισμούς συγκεκριμένους, άρα θα πρέπει να αλλάξουν η αγωγή του νερού. Και το δεύτερο είναι ότι η αρχαιολογία βρήκε κάποιους ρωμαϊκά ευρήματα τάφων σε ένα τμήμα περίπου 200-150 μέτρων πάνω στον άξονα του οδοστρώματος του νέου δρόμου και θα έπρεπε μαζί με την αρχαιολογία να βρούμε μια λύση για να προχωρήσουμε. Χρηματοδοτήθηκε από το έργο το κομμάτι της αρχαιολογίας, προσλαμβάνουν τις επόμενες μέρες για 5 μήνες εργάτες οι οποίοι θα βοηθήσουν να τρέξει το έργο και η περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει την αλλαγή των σωλήνων με ένα ποσό περίπου 280.000. Αυτά θα τρέξουν τους επόμενους μήνες και της αρχαιολογίας και της ίδρευσης των οικισμών. Το έργο δεν σταματάει, ο δρόμος είναι περίπου 9-9,5 χιλιόμετρα, άρα έχει μέτωπο να δουλέψει ο εργολάβος. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε στην Αντιπεριφέρεια Χανίων σύσκεψη για να διαπιστωθεί η πρόοδος του έργου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Κισάμου, της Διευθύντριας Εφορίας Αρχαιοτήτων Χανίων, της προϊσταμένης ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής της περιφέρειας και υπηρεσιακών παραγόντων. Θεωρείται από τα πλέον κρίσιμα για την περιοχή, διότι παρακάμπτουμε το επικίνδυνο κομμάτι των τοπολίων και έτσι αποκαθίσταται μία επικοινωνία πλέον του Βορρά με του Νότου, πλέον ασφαλής και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι το έργο αυτό είναι επιτακτικό να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για μας, για τα Χανιά, αλλά και για ολόκληρη την Κρήτη θα έλεγα, είναι ένα ζωτικό έργο, ένα μεγάλο έργο γιατί συνδέει όλο την κίνηση του τουρισμού που πηγαίνει στο Ελαφωνήσι. Αυτός ο άξονας είναι ο δρόμος με την μεγαλύτερη κίνηση, ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο. Εξυπηρετεί χιλιάδες αυτοκίνητα, χιλιάδες επισκέπτες σε μια από τις καλύτερες περιοχές που έχουμε στην Κρήτη, θα λέγα εγώ. Γι' αυτό και θεωρώ πως είναι ένα έργο για την Κρήτη ολόκληρη και όχι μόνο για τα Χανιά. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία προκύπτει και η μετατόπιση των δικτύων στον οικισμό Αγγυργάνης και της ΣΤΑΦΚΑΠΑ τοπολίων γενικότερα. Ετοιμάστηκε η μελέτη από το Δήμο Κισάμου, είναι προϋπολογισμού γύρω στις 300.000 ευρώ και σήμερα είναι η σύσκεψη με τη διαχειριστική αρχή και την διευθύνουσα και επιβλέπουσα υπηρεσία τη Διεύθυνση Εθνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και αυτό το έργο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων φορέων, το έργο της παράκαμψης των τοπολίων αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως το Μάιο του 2019.